και λέμε για την επικαιρότητα που έρχεται να προβληματίσει, που καταγράφεται πλέον σε πολύ, σε πολύ τακτικά χρονικά διαστήματα. Εδώ δεν χαμογελάει άλλα, το χιλάκι μας, είναι πολύ δυστυχώς. Και δεν είναι άλλη από τη σχολική βία. Σχολική βία η οποία, Μπάμπη, βλέπουμε ότι συνεχώς αυξάνεται. Ναι, έχουμε μεγάλη έξαρση κρουσμάτων σε όλη τη χώρα, αλλά και εδώ στην Κρήτη. Βλέπουμε πολλά περιστατικά που σίγουρα προκαλούν έτσι ένα διάχυτο προβληματισμό και στην εκπαιδευτική κοινότητα και στις γονείς και στις οικογένειες και σε όλη την ευρύτερη κοινωνία. Και τι κάνουμε τώρα από εδώ και πέρα, είτε ως γονείς, είτε ως εκπαιδευτική κοινότητα, είτε ως πολιτεία. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον κύριο Δημήτρη Δουλουφάκη, ο οποίος είναι μαζί μας. Είναι πρόεδρος Ένωσης Γονέων Μαθητών του Δήμου Ηρακλείου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Και επικεφαλής Λαϊκής Εισπύρωσης, αλλά αυτό είναι η ιδιότητα την οποία θα την συζητήσουμε αργότερα, σε άλλη. Ή και αργότερα σήμερα. Όχι, και σήμερα. Και σήμερα. Κανένα πρόβλημα. Θα ξεκινήσουμε όμως με αυτή τη μάστιγα. Γιατί πλέον έχει πάρει διαστάσεις μάστιγας η ενδοσχολική βία. Είδαμε πριν από ένα 24ωρο περίπου ένα ακόμη περιστατικό να καταγράφεται και να υπάρχει έτσι προβληματισμός. Τι γίνεται τελικά, κύριε Δουλουφάκη, στα σχολεία μας? Είναι ένα ακόμη από τα πολλά. Τα πολλά, βέβαια. Και πολύ σωστά είπατε ότι είναι αυξανόμενα. Και για να μπορούμε να συζητήσουμε σωστά, θα πρέπει να αναλογιστούμε γιατί είναι αυξανόμενα. Και για να το καταλήξουμε, για να καταλήξουμε κάπου, θα πρέπει να δούμε πώς μεγαλώνουν τα παιδιά. Σε τι περιβάλλον, σε ποιο κοινωνικό πλαίσιο μεγαλώνουν τα παιδιά μας, είτε ως νήπια, είτε ως παιδιά δημοτικού, είτε μετά ως προέφηβοι ή έφηβοι. Βλέπουμε λοιπόν ότι μεγαλώνουν σε μια κοινωνία η οποία ολοένα γίνεται και πιο δύσκολη. Βλέπουμε δηλαδή ότι το νοικοκυριό δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα, η ακρίβεια καλπάζει, το βιώνουμε όλοι μας. Πολλές φορές οι γονείς εργασιακά δυσκολεύονται αρκετά να ανταπεξέλθουν. Υπάρχει γενικά μία ένταση μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον. Τα ίδια τα παιδιά, ας δούμε και το σχολικό περιβάλλον μέσα στο οποίο κινούνται, δεν μπορεί να το χαρακτηρίσει κάποιος και το πιο φιλικό. Έτσι, όταν ξεκινώντας από τα ίδια τα κτίρια, μιλώντας για το σχολικό περιβάλλον, τα οποία στις περισσότερες περιπτώσεις είναι από παλιά, άσχημα, κακοσυντηρημένα, όχι ελκυστικά. Δεν μπορεί να πεις ότι προάγουν την αισθητική, ότι προάγουν, ας πούμε, μια ηρεμία. Βλέπουμε, ας πούμε, τα παιδιά μεγαλώνουν και ζουν το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας τους σε ένα σχολικό περιβάλλον, το οποίο πολλές φορές είναι και επικίνδυνο. Δηλαδή, βλέπουν πλακάκια να προεξέχουν, παράθυρα να είναι σπασμένα, να κρυώνουν. Αφήστε δε, κύριε Δουλουφάκη, που σε πολλά σχολεία στο Ηράκλειο και σε άλλα μέρη της Κρήτης, οι μαθητές κάνουν τα τελευταία χρόνια μάθημα και σε ελιόμενους, σε οικίσκους, έτσι. Δεν είναι και ότι καλύτερο. Κοιτάξτε, είδε, κύριε Σαββίδη, αυτό που είπατε τώρα είναι το τραγελαφικό που λέγατε και πριν, ότι πολλές φορές είναι πολύ πιο προτιμητό να κάνουν μάθημα σε οικίσκους, είναι πολύ πιο φιλικό το περιβάλλον παρά στις αίθουσες μέσα σε σχολεία. Σε μικρές αίθουσες, κακοφωτισμένες, πολλές φορές που δεν έχουν θέρμανση, επικίνδυνες. Έτσι. Άρα βλέπουμε πολλά σχολεία και προτιμούν να κάνουν μάθημα σε οικίσκους, το οποίο δείχνει ακριβώς και την κατάδεια της σχολικής στέγης. Κλείνοντας αυτό, που σίγουρα το περιβάλλον, όπως και να το κάνουμε, έχει μια σημασία. Το πώς ένα παιδί, από μικρό παιδί, από ανήλικο, δηλαδή δημοτικού, που περνάει 6-7 ώρες μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι όπως το περιγράψαμε. Και το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο δεν προάγει την παιδεία, την κριτική σκέψη. Αυτό που προάγει είναι τον ανταγωνισμό, ότι προβάλλεται ο άξιος, η αριστεία, ότι ο πρώτος είναι αυτός που θα επιτύχει και οι υπόλοιποι, δηλαδή ένα άκρος ανταγωνιστικό σχολικό εσείς περιβάλλον. Εσείς ως Ένωση Γονέων βλέπετε κάποιο συγκεκριμένο μοτίβο σε αυτές τις συμπεριφορές, σε αυτά τα περιστατικά? Και όταν λέω μοτίβο, δεν το εννοώ προφανώς για να κατηγορηποιήσουμε έτσι ανθρώπους, αλλά αν υπάρχει μια γενικότερη, αν θέλετε, βάση σε αυτό που λέμε εκδήλωση ενδοσχολικής βίας στα παιδιά, στις οικογένειες. Τι σας λένε οι οικογένειες των παιδιών αυτών, οι γονείς? Κοιτάξτε, σίγουρα τα περισσότερα περιστατικά βρίσκονται σε σχολεία που οι μαθητές προέρχονται από οικογένειες χαμηλών εισοδημάτων. Και όλοι μπορούμε να καταλάβουμε το γιατί βάσει αυτού που είπα στην αρχή. Δηλαδή, τα περισσότερα από αυτά τα παιδιά, ακριβώς επειδή οι γονείς, νομίζω ότι όλοι μας τα τελευταία χρόνια δουλεύουμε πολύ περισσότερο για να τα βγάλουμε πέρα. Έχει γίνει εντατικότερη η εργασιακή μας καθημερινότητα
και λείπουμε όλο ένα και περισσότερο από το σπίτι μας. Κατά συνέπεια, πολλά παιδιά και βιώνουν το άγχος των γονέων να τα βγάλουν πέρα, αλλά και πολλές φορές μεγαλώνουν και μόνα τους. Mm. Χωρίς να υπάρχει παρουσία οικογενειακή, χωρίς ο έλεγχος, χωρίς την θαλπορία, ας πούμε, που μπορεί να πει κάποιος ότι πρέπει να, και οφείλεται να υπάρχει, ας πούμε, σε παιδιά. Από την άλλη, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει και καμία πρόνοια όσον αφορά και από το κράτος, μέσα στο ίδιο το σχολείο. Διάβασα τις δηλώσεις του Διευθυντής Δευτεροβάθμιας ότι λήφθηκαν όλα τα παιδαγωγικά μέσα. Δηλαδή αποβολή, δηλαδή καταστολή. Για το τελευταίο. Για το τελευταίο, συμβάν, αλλά συνήθως εκεί αυτό είναι το. Αυτή η λύση. Δηλαδή το πλαίσιο, τι ακριβώς προβλέπει, μία αποβολή, ας πούμε. Του, και τι προσβλέπει, και τι προσβλέπει, αλλά και καταστολή. Ενώ υπήρχε, ας πούμε, ο θεσμός του σχολικού ψυχολόγου, όπως υπάρχει αυτό με τα σχολεία, υπάρχει απλά για να λέγεται ότι υπάρχει. Λειτουργεί. Όχι, δεν μπορεί να λειτουργήσει. Όταν π.χ. ας πούμε στην πλειοψηφία των σχολείων, ο σχολικός ψυχολόγος θα παρουσιαστεί κάποια στιγμή μέσα στη χρονιά, κάποιες φορές από την αρχή, αλλά πολλές μέσα στη χρονιά. Στη συντριπτική πλειοψηφία αλλάζει κάθε χρόνο και γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά πόσο σημαντικό είναι να κερδίσει την εμπιστοσύνη των παιδιών, τη σχολική κοινότητα τέλος πάντων, για να είμαστε πιο ακριβείς. Το οποίο όταν κάποιος αλλάζει περιβάλλον κάθε χρόνο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και δεύτερον, η παρουσία του εκεί πέρα είναι μία φορά την εβδομάδα. Και αυτό κάποιες συγκεκριμένες ώρες. Άρα δεν υπάρχει η διάθεση, αλλά ούτε και η πραγματική, ας πούμε, ικανότητα, να το πούμε έτσι, ενός ψυχολόγου να κάνει τη δουλειά του και να μπορεί να μιλήσει με τα παιδιά, να αφουγκραστεί το σχολικό περιβάλλον, να τα βοηθήσει, να τα κατευθύνει, ας πούμε. Αυτή τη δουλειά που δεν την κάνει ο ψυχολόγος, με βάση το πλαίσιο όπως μας περιγράψετε, μπορούν να την κάνουν οι εκπαιδευτικοί. Έχουν όμως και τις γνώσεις, την τεχνογνωσία για να την κάνουν, να την υποκαταστήσουν δηλαδή το σχολικό ψυχολόγο. Όχι βέβαια, γιατί σίγουρα ένας εκπαιδευτικός οφείλει να είναι σε εγρήγορση. Uh-huh. Έτσι, δεν το συζητάμε. Οφείλει να βλέπει τους μαθητές του, τους γνωρίζει, περνάει πάρα πολλές ώρες μαζί του. Είναι κομμάτι της δουλειάς του να μπορεί να βοηθήσει, έτσι, όταν βλέπει, ας πούμε, κάποια συγκεκριμένα προβλήματα, αλλά δεν μπορεί όμως ούτε να κάνει τη σωστή δουλειά του ειδικού, δεν είναι μέσα στα πλαίσια του. Είναι όπως σε όλα, κύριε Σαββίδη, υπάρχει, ο καθένας έχει το ρόλο του. Όπως και εσείς εδώ στην Κρήτη TV. Εσείς είστε δημοσιογράφος, υπάρχουν κάμεραμάν, υπάρχουν οι φωτιστές. Ο καθένας έχει το ρόλο του. Αν κάποιος αρχίσει και κάνει όλους τους ρόλους, μετά το αποτέλεσμα θα είναι πρόχειρο. Και ένας εκπαιδευτικός, καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να λειτουργήσει συνεπικουρικά. Δηλαδή να διαπιστώσει ότι κάποια συμπεριφορά δεν σίγουρα. Είναι συνηθισμένη, τουλάχιστον είναι επικίνδυνη, έχει κάποιο είδους διαφορετική συμπεριφορά ένα παιδί, και εκεί να απευθυνθεί στον ψυχολόγο ή στον γονιό. Μπορεί και να του ξεφύγει κάτι. Ναι. Πολλές φορές δηλαδή δεν μπορεί να κάνει τη σωστή διάγνωση και να δει ότι όντως υπάρχει κάτι προβληματικό. Γιατί πολλές φορές μπορεί να είναι ένα παιδί το οποίο να είναι και άριστο, αλλά να έχει μια παραβατική συμπεριφορά για χύψη λόγους που αυτούς δεν μπορεί να τους ξέρει ο εκπαιδευτικός, έτσι. Βέβαια. Εσείς ως Ένωση Γονέων, λοιπόν, τι λέτε τώρα, κύριε Δουλουφάκη, δηλαδή τι ζητάτε από την εκπαιδευτική κοινότητα? Όταν λέω την εκπαιδευτική κοινότητα, εννοώ από την πολιτεία κατά κύριο λόγο, η οποία διαμορφώνει τις συνθήκες μέσα στην εκπαιδευτική κοινότητα, κακά τα ψέματα. Τι να πρωτοζητήσουμε? Τι να πρωτοζητήσει κανείς? Όταν π.χ. ας πούμε, βλέπετε ότι η παιδοψυχιατρική στο Παγνί ουσιαστικά έχει κλείσει. Που σημαίνει ότι παιδιά τα οποία έχουν σοβαρά προβλήματα, τάση αυτοκτονίας, καταθλιπτικά, ανορεκτικά. Να μιλήσω, γιατί ξεχάσαμε να το πούμε, ότι βγαίνουμε και από μία περίοδο COVID, που από την πρώτη στιγμή ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είχε προειδοποιήσει για συγκεκριμένες καταστάσεις. Να μην μιλήσουμε για το σύστημα υγείας, αλλά είχε πει όμως ότι προσέξτε να δείτε, οι ψυχικές νόσοι θα αυξηθούν κατακόρυφα μετά το πέρας της πανδημίας και κατά τη διάρκεια. Οπότε φροντίστε να πάρετε μέτρα. Και ποια είναι τα μέτρα αυτά? Κλείνουμε την παιδοψυχιατρική. Το Κέντρο Ψυχικής Υγείας υπολειτουργεί. Άρα βλέπουμε μια παιδοψυχιατρική στο Παγνί, κύριε Δουλουφάκη, συγγνώμη που σας διακόπτω, γιατί το είχαμε αναδείξει εδώ και με μαρτυρίες, που ουσιαστικά εξυπηρετεί και όλη την Κρήτη. Έτσι, και τα Χανιά που δεν έχουν μόνο. Και τα νησιά. Και Ρόδο, νομίζω και Σαντορίνη, νομίζω κάποια νησιά των Νοτιών Κυκλάδων. Χωρίς να είμαι 100% σίγουρος, αλλά νομίζω είναι ένα πολύ μεγάλο γεωγραφικό χώρο που εξυπηρετεί. Άρα καταλαβαίνετε ότι δεν προλαβαίνουν. Άρα ο γονέας ή θα πρέπει να απευθυνθεί σε ιδιώτη με ένα κόστος τεράστιο, γιατί μιλάμε για εξειδικευμένη
φροντίδα και συνεχή, ας πούμε, συνεχής επισκέψεις, ή να αφήσει το παιδί στην, όχι στην τύχη του, αλλά πάμε και όπου βγει. Πείσαμε αυτό. Ναι. Πρέπει οπωσδήποτε να ξεκινήσει και να γίνει ουσιαστική μέρημνα μέσα στα σχολεία με ψυχολόγο. Ουσιαστικά όμως, όπως πρέπει να είναι σε κάθε σχολείο ένας νοσηλευτής, έτσι, το ίδιο πράγμα θα πρέπει να υπάρχει και ψυχική βοήθεια στους μαθητές. Μιλάμε τώρα για έφηβους που περάσαν ένα COVID, που είναι, έχουν τις δυσκολίες της μεγάλης επαφής με το ίντερνετ, με μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πολλά ερεθίσματα, τα οποία οφείλουμε να τους βοηθήσουμε, και παρόλα αυτά τις περισσότερες φορές αφήνονται λίγο στην τύχη τους. Άρα πρέπει μέσα στο σχολείο και στους εκπαιδευτικούς, βοήθεια, ας πούμε, σεμινάρια, εξειδικευμένα, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε, ας πούμε, γιατί η θεατρική αγωγή σταματάει μετά τις πρώτες τάξεις του δημοτικού. Και δεν ξανασχολείται κανένας. Τα εικαστικά μένουν πίσω. Οι τέχνες γενικώς. Οι τέχνες είναι παγκόσμια αποδεκτό ότι ευνοούν, ας πούμε, τον άνθρωπο να αποκτήσει μια άλλη παιδεία και μια άλλη νοοτροπία. Και νομίζω, κύριε Δουλφάκη, ότι πρέπει λίγο να ανοίξει και η πρόσβαση προς τους γονείς του παιδιού. Δηλαδή, η εκπαιδευτική κοινότητα να μιλήσει και στους γονείς των μαθητών. Είναι πάντοτε ένα δύσκολο κομμάτι. Όταν ένα παιδί έχει μια τέτοια συμπεριφορά, συνήθως η οικογένεια έχει και τα δικά της θέματα. Δεν μπορώ να σας το πω εγώ αυτό, σίγουρα το ακούω από τους ειδικούς, δηλαδή, που σε πολλά σεμινάρια, και η Ένωση Γονέων έχει ήδη οργανώσει πολλά τέτοια. Ναι. Άρα είναι πάντοτε δύσκολη η προσέγγιση όσον αφορά της οικογένειας. Και εκεί παίζει το ρόλο του κοινωνικός λειτουργός, η ψυχολόγος, η οποία θα πρέπει να είναι παρόντες και με ενεργό ρόλο, και όχι μία φορά στο τόσο και με πολύ περιορισμένο νομικό πλαίσιο. Δηλαδή, δεν έχουν την ευχέρεια να προσεγγίσουν πάρα πολύ εύκολα την οικογένεια. Ως γονείς, διαπιστώνετε κι εσείς αυτό που όλοι ουσιαστικά διαπιστώνουμε, δηλαδή ένα έντονο φαινόμενο μιμητισμού, κακού μιμητισμού? Δηλαδή, βλέπουμε στα περισσότερα περιστατικά ενδοσχολικής βίας και μέσα στα εισαυλές σχολείων το ίδιο μοτίβο. Είναι κάποια παιδιά που χτυπάνε ή δέρνουν ένα άλλο παιδί. Γύρω-γύρω είναι μαζεμένοι όλοι οι υπόλοιποι μαθητές και τραβάνε βίντεο. Έτσι, κύριε Δουλουφάκη? Ναι, έχει να κάνει και με αυτό που είπαμε, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με την αποδοχή των εφήβων. Οι έφηβοι περνάνε μια πολύ δύσκολη μετάβαση από την παιδική προς την ενήλικη ζωή. Αυτή η μετάβαση, λοιπόν, πάντοτε έχει όλους αυτούς τις ιδιαιτερότητες, οι οποίες μέσα στα πλαίσια της κοινωνικοποίησης, μέσα στο σχολικό περιβάλλον, πάρα πολλές φορές γίνεται αυτό το φαινόμενο της αγέλης. Οπότε οδηγεί σε τέτοια περιστατικά, πάντοτε υπήρχαν. Απλά βλέπουμε όντως ότι γίνονται όλο ένα και πιο έντονα, δυστυχώς, και όλο και πιο συχνά. Ναι, γιατί υπάρχει αυτή η μόδα τώρα του διαδικτύου και της... Βεβαίως. Λοιπόν, να προλάβουμε να ζητήσουμε ένα σχόλιο από τον κύριο Δουλουφάκη. Να αφήσουμε, λοιπόν, την ιδιότητα του Πρόεδρου της Ένωσης. Πάμε στην άλλη ιδιότητα. Πάμε στον επικεφαλής, λοιπόν, της Λαϊκής Συσπήρωσης στο Δήμο Ηρακλείου. Επειδή από 1η-1η του 2024 θα είσαστε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, κύριο Δουλουφάκη, και μία απόφαση η οποία πάρθηκε τα τελευταία 24 ώρα έχει ανάψει φωτιές στο Δήμο του Ηρακλείου και έχει να κάνει φυσικά με τα δημοτικά τέλη και τις περιβόητες, λοιπόν, αυτές αυξήσεις. Κάποιοι έκαναν την εκτίμηση ότι ενδεχομένως να μην πάρθουν αποφάσεις για τέτοιου είδους αυξήσεις. Τελικά πάρθηκαν όμως. Εσείς, το δικό σας το σχόλιο θέλω, λοιπόν, αρχικά σε αυτές τις αυξήσεις. Το σχόλιο, καταρχάς, είναι ότι για άλλη μια φορά όλο το κουπί θα τραβήξει η οικογένεια και τα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα. Δηλαδή, όταν ακούτε τον αντιδήμαρχο, ας πούμε, οικονομικό, να λέει ότι έλα μωρή, τι είναι, 2 ευρώ αύξηση είναι το μήνα. Αύξηση στα ήδη. Στους ήδη υπάρχοντες φόρους, δημοτικά τέλη, ας το κάνουμε λίγο με ένα παράδειγμα. Ένα συνταξιούχος, ο οποίος παίρνει 450 με 500 ευρώ. Αυτά τα 2 ευρώ αύξηση το μήνα. Του φαίνονται ή δεν του φαίνονται? Φυσικά και του φαίνονται. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι βάλε λίγο την αύξηση από εδώ. Βάλε την αύξηση στα καύσιμα. Βάλε την αύξηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο θα αγγίξει τα 2 ευρώ, όπως ακούγεται. Βάλε την αύξηση στο σούπερ μάρκετ, βάλε την αύξηση στα δημοτικά τέλη. Δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει. Δηλαδή, ο κόσμος δεν μπορεί άλλο να πληρώνει για άλλη μια φορά το μάρμαρο για οποιαδήποτε οικονομική πολιτική έχει ακολουθηθεί. Συν της άλλης, ότι τα λεγόμενα τα αποδοτικά τέλη είναι λάθος.
Εμείς είμαστε κατά, σαν λαϊκή συσπήρωση, στην έννοια της ανταποδοτικότητας. Ο κόσμος έχει πληρώσει αυτές τις υπηρεσίες. Έχουμε πληρώσει όλοι μας για αυτές τις υπηρεσίες μέσα από τους φόρους. Και έρχεται λοιπόν μια δημοτική αρχή, όχι μόνο του Ηρακλείου, για να μην παρεξηγηθούμε, και ζητάει ανταποδοτικά τέλη για κάτι το οποίο ήδη έχει πληρώσει ο λαός. Άρα, ξεκινάμε ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχουν αυτά τα τέλη και ξεκινάμε επίσης να πούμε ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχει καμία αύξηση. Πολιτικά μιλώντας, πέρα από το οικονομικό κοινωνικό κομμάτι, θεωρείτε ότι είναι σωστό μια απερχόμενη δημοτική αρχή και ένα απερχόμενο δημοτικό συμβούλιο, γιατί φεύγουν σε ένα μήνα, να παίρνουν μια τόσο σοβαρή απόφαση για την επόμενη δημοτική αρχή, για την επόμενη χρονιά και για το επόμενο δημοτικό συμβούλιο? Γιατί είναι και ένα σκεπτικό πάνω στο οποίο θα πατήσει και η προσφυγή που ετοιμάζονται να καταθέσουν επιχειρηματίες για τα τέλη. Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Σαββίδη, εμείς μένουμε στην ουσία. Η ουσία είναι ότι η αύξηση είναι δεδομένη. Η οικονομική υπηρεσία την πρότεινε αυτή την αύξηση. Δεν είναι δηλαδή ότι ο κύριος Καλοκαιρινός είπε στην ενημερωτική συνάντηση που κάναμε στις 15 του μήνα ότι έχει εμπιστοσύνη στην οικονομική υπηρεσία. Άρα σημαίνει ότι υπάρχει μια αποδοχή. Ο κύριος Καραμαλάκης δεν μίλησε καθόλου αν είναι υπέρ ή κατά της αύξησης, παρά μόνο εάν η αύξηση θα πρέπει να γίνει από αυτή τη δημοτική αρχή, όπως ρωτάτε, ή από την επόμενη. Άρα, εμάς μας ενδιαφέρει η ουσία. Η ουσία είναι ότι αυτή τη στιγμή έχει ψηφιστεί μια αύξηση, η οποία έρχεται στην καμπούρα του λαϊκού νοικοκυριού, να επιβαρύνει ακόμα περαιτέρω το ήδη επιβαρημένο εισόδημά του. Έρχεται μια αύξηση ήδη στα χωροταξικά στους επαγγελματίες, με ένα φορολογικό νομοσχέδιο το οποίο ετοιμάζεται να καταστρέψει ουσιαστικά την τάξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Άρα, καταλαβαίνετε, πρέπει να μένουμε στην ουσία, γιατί πολλές φορές αρχίζουμε και συζητάμε τι πρέπει να γίνει σε λεπτομέρειες. Έχουν και αυτά όμως τη σημασία τους, κύριε Δημήτρη. Έχουν τη σημασία τους. Σκόπια. Βεβαίως, γιατί ας αναλογιστούμε κιόλας ότι στην επόμενη δημοτική αρχή, η τωρινή μου δημοτική αρχή θα προσφέρει 5 αντιδημάρχους στην επόμενη. Σωστό. Άρα βλέπουμε ότι υπάρχει και μια συνέχεια. Έτσι. Άρα ουσιαστικά θεωρείτε ότι είτε τώρα είτε μετά την 1η Ιανουαρίου αυτές οι αυξήσεις θα περνούσαν? Εμείς θεωρούμε ότι δεν θα αλλάξει η αντιλαϊκή πολιτική. Ότι είτε λαμπρινός, είτε καλοκαιρινός, είτε οποιοδήποτε άλλος, η πολιτική θα παραμείνει ίδια. Ακριβώς γιατί δεν μιλάμε για αυτοδιοίκηση. Μιλάμε για μια τοπική διοίκηση η οποία ουσιαστικά εφαρμόζει αυτά που πρέπει να εφαρμόσει. Είναι, θεωρείται και έολο, από ό,τι κατάλαβα, και το επιχείρημα της ανταποδοτικότητας, όπως είπατε. Δηλαδή, δεν πιστεύετε στη λογική της ανταποδοτικότητας και συμφωνώ, γιατί αυτά ούτως ή άλλως τα έχει πληρώσει η κάθε μία και ο καθένας από εμάς. Ωστόσο, εκεί πατάνε. Ότι έχουν αυξηθεί τα κόστη, θα πρέπει να αυξήσουμε κάποιες δαπάνες για την καθαριότητα, ας πούμε. Ναι, και βεβαίως λένε και η οικονομική υπηρεσία, δηλαδή όχι μόνο η δημοτική αρχή, ότι αν δεν γίνουν αυτές οι αυξήσεις θα υπάρχει μια μεγάλη τρύπα και ουσιαστικά δεν θα υπάρχει η υπηρεσία καθαριότητα. Για να το συνδέσουμε και λίγο με το προηγούμενο, γιατί σε μια τηλεολογική έκθεση στα πρακτικά έλεγε ότι δεν θα μπορεί να γίνει το σχέδιο πόλης και κατά συνέπεια να φτιαχτούν και σχολεία. Μάλιστα. Σκεφτόμουν εγώ αστειευόμενο, λέω, σταματήστε να φτιάχνετε σχολεία. Δηλαδή, έχουμε πήξει τα καινούργια σχολεία. Καταλαβαίνετε τώρα ότι αυτά να τώρα είναι γιατί έχουμε δει επέκταση για δύο πόλεις. Ναι, ακριβώς. Κοιτάξτε, το είπαμε και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι δεν πρέπει να εκβιάζουν και τους Δημοτικούς Συμβούλους ότι δεν θα βγει ο προϋπολογισμός. Μια χαρά μπορεί να βγει και μια χαρά μπορεί να εισπραχτούν από επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πολύ μεγαλύτερη κερδοφορία από μια μικρομεσαία επιχείρηση, από ένα συνταξιούχο που δεν βγάζουμε τα ίδια. Κύριε Δουλουφάκη, σας ευχαριστούμε θερμά. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.